παρέα με τη Ρέα Κυρατζή, τη δικηγόρο Ρέα Κυρατζή, και θέλαμε να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε ένα θέμα που έχει έρθει το τελευταίο διάστημα στην επικαιρότητα και έχει να κάνει με τις κακοποιήσεις ανθρώπων και ιδιαίτερα γυναικών. Τι θα πρέπει να κάνει ένα άτομο που υφίσταται αυτές τις κακοποιήσεις προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό του? Η κοινωνία μας είναι μια κοινωνία με πολλά ταμπού. Και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν μάθει οι γυναίκες να τα προσπερνάνε τα ταμπού και να μιλάνε ανοιχτά για το πρόβλημά τους. Θεωρώ ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η κοινωνία σε αυτό το κομμάτι, γιατί τα θύματα σταματούσαν και δεν προχωρούσαν σε καταγγελίες ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να μην τους ακούσει η κοινωνία και να μην ντρέπονται για αυτό που έπαθαν. Η πρώτη μου λοιπόν συμβουλή στα θύματα κακοποίησης, είτε σεξουαλικής είτε σωματικής, είναι να μιλάνε, να βγουν ανοιχτά και να μιλήσουν. Από εκεί και πέρα, το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό. Θα πρέπει να ξέρουν ότι αν ακολουθήσουν τις συμβουλές ενός νομικού συμβούλου από την αρχή, θα φτάσουν και στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή στην καταδίκη του θήτη τους. Οι ποινές είναι πολύ αυστηρές και το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι αμέσως, μετά από το συμβάν, αμέσως να επισκεφθούν γιατρό ο οποίος θα διαπιστώσει τι ακριβώς τους έχει συμβεί και μετά κατευθείαν τον νομικό του σύμβουλο για να προχωρήσουν στις κατάλληλες νομικές ενέργειες. Σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, που είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ακόμα πιο δύσκολο. Πολλά άτομα φοβούνται να κάνουν καταγγελία γιατί δεν ξέρουν πού θα βρεθούν την αμέσως επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν θα μπορέσει να τους προστατεύσει κάποιος. Εάν καταγγελθεί το περιστατικό, είναι και αυτόφορο το αδίκημα, που σημαίνει ότι θα συλληφθεί αμέσως ο δράστης και θα έχει το χρόνο το θύμα να δει και τι θα κάνει μετά. Αν θα αλλάξει τη στέγη του, αν θα πρέπει να πάει σε κάποιον φορέα. Υπάρχουν φορείς οι οποίοι βοηθούν τα θύματα και τους δίνουν και στέγη και τροφή και ψάχνουν μετά να τους βρουν και κάποια δουλειά. Γιατί συνήθως τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας δεν εργάζονται. Συνήθως είναι υπό τη σκέπη του συζύγου, ας το πούμε. Υπάρχουν όμως φορείς. Πλέον η κοινωνία μας έχει φροντίσει για πολλά πράγματα. Απλά θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη λίγο στις αρχές και στο νομικό πλαίσιο. Μου έχει συμβεί πολλές φορές να έρθουν στο γραφείο γυναίκες οι οποίες κακοποιούνται συστηματικά από τον σύζυγό τους και για αυτούς τους λόγους τους οικονομικούς και για το ότι δεν έχουν κάπου αλλού να στραφούν και σε κάποιον άλλον, να σταματούν στο γραφείο μου οι καταγγελίες, να μην προχωράνε. Δυστυχώς. Θέλει λίγο δύναμη, θέλει ψυχική δύναμη. Θα πρέπει το θύμα να καταλάβει ότι δεν πρόκειται να σταματήσει ο δράστης. Δεν πρόκειται αυτό να σταματήσει, θα το έχει μία ζωή, δυστυχώς. Άνθρωπος ο οποίος έχει φτάσει στο σημείο να χτυπήσει κάποια γυναίκα, να της κάνει κακό ή να μη σεβαστεί την σωματική της ακεραιότητα και αξιοπρέπεια, δεν θα σταματήσει. Θα πρέπει λοιπόν το θύμα μέσα του να βρει τη δύναμη να προχωρήσει και να μην σταματήσει για κανένα λόγο. Μόνο έτσι θα προστατέψει τον εαυτό της και θα καταλάβει και ο θήτης ότι υπάρχουν νόμοι και δικλείδες που θα το προστατέψουν το θύμα. Είπατε ότι τα τελευταία χρόνια έρχονται περιπτώσεις και σας καταγγέλνουν περιστατικά. Έχετε παρατηρήσει να πληθαίνουν με την πάροδο του χρόνου αυτές οι καταγγελίες? Ναι, ειδικά τώρα στην περίοδο της πανδημίας που είχαμε μεγάλες περιόδους lockdown, είχα περισσότερες καταγγελίες γυναικών για κακοποίηση. Δυστυχώς. Δεν προχώρησαν όλες στη δικαστική οδό, επίσης δυστυχώς, πάρα πολύ. Θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση από τα θύματα ότι θα στοχοποιηθούν από την κοινωνία. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, είμαστε πιο δεκτικοί σαν κοινωνία και σαν επαρχία. Γιατί και η επαρχία είναι πάντα λίγο πιο αυστηρή σε κάποια πράγματα. Θα πρέπει να έχουν έναν καλό σύμβουλο κοντά τους. Αυτό συμβουλεύω. Έναν καλό νομικό σύμβουλο, ένα καλό στήριγμα, ένα σωστό φύλο για να προχωρήσουν. Γιατί είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία. Και για αυτό που έπαθαν και για να το βγάλουν μετά. Όταν αυτές οι περιπτώσεις φτάσουν στην αίθουσα, ναι, του δικαστηρίου, απονέμεται στους δράστες η τιμωρία που θα έπρεπε? Ναι. Όταν έχει γίνει σωστή προετοιμασία από την αρχή, ναι. Και είναι και πολύ αυστηρές οι ποινές.
Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις στις οποίες τα θύματα καταγγέλνουν ότι οι αρχές δεν δραστηριοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι μπορεί να κάνει το θύμα προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό του και σε αυτό το κομμάτι. Όταν πας με δικηγόρο σε όλες τις αρχές δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα που δεν έχω ακούσει, η αλήθεια είναι. Τουλάχιστον εδώ στην τοπική μας κοινωνία ξέρω ότι η αστυνομία σε πρώτο στάδιο ότι δεν κάνει, δεν ολιγορεί. Κινείται γιατί και όλοι γνωριζόμαστε εδώ, ξέρουμε και το θύμα που θα έρθει να μας καταγγείλει το περιστατικό και το θήτη. Όχι, υπάρχει μεγάλη ευαισθησία, ειδικά στους κλάδους της αστυνομίας. Έτσι, όπως μπορώ να μιλήσω για τον τόπο μας, δεν μπορώ να μιλήσω για παραπάνω. Έτσι, δεν θεωρώ ότι εδώ έχουμε τέτοια περιστατικά. Το δικό σας μήνυμα που θα θέλετε να περάσετε σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών, ποιο είναι? Να μην κρυφτούν, να μιλήσουν αμέσως, να έχουν έναν νομικό σύμβουλο που να τον εμπιστεύονται και να μην σταματήσουν πουθενά. Ο νόμος προβλέπει τα πάντα για αυτές τις γυναίκες και την προστασία τους και οι ποινές είναι πολύ αυστηρές. Να μην σταματήσουν πουθενά, να μην φοβηθούν και να μην τραπούν. Να προχωρήσουν μπροστά και όλα θα γίνουν. Όλα. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι η γυναίκα πρωτοπορεί σε διάφορα επαγγέλματα. Τώρα στο δικηγορικό μας σύλλογο η πλειονότητα των μελών είναι γυναίκες. Είναι γυναίκες, ναι, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και έχουμε και 4 γυναίκες στο διοικητικό συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου. 9 άτομα και 4 εξ αυτών είναι γυναίκες. Είναι πολύ καλό. Αυτό έγινε στις τελευταίες εκλογές. Στις τελευταίες εκλογές είμαστε 4 στο διοικητικό συμβούλιο. Πάντα υπήρχε γυναικεία παρουσία. Συνήθως ήταν 2 με 3 οι γυναίκες. Φέτος είμαστε πολύ περισσότερες. Με μεγάλη μου χαρά αυτό. Να σας πω ότι στο δικηγορικό σύλλογο, στο διοικητικό συμβούλιο, πρόεδρος τον γνωρίζετε είναι ο κύριος Δημήτρης Βασιλούδης. Και τα μέλη τώρα του δικηγορικού συλλόγου στο Συμβούλιο είμαστε, πέρα από μένα, από τις γυναίκες θα μιλήσω πρώτα, είναι η κυρία Ελεονόρα Γεώργα, η οποία είναι συνάδελφος από τη Λίμνο, είναι η κυρία Νίκη Τσιριγότη, την γνωρίζετε, η οποία είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο ήδη, και η κυρία Χαράχιο Τέλη. Τώρα από τους άντρες, να πούμε και τους άντρες, δεν είναι σωστό να αναφέρουμε μόνο τις γυναίκες. Είναι ο κύριος Νικόλαος Σάβας, είναι ο Δημήτρης ο Μοιρασγεντής, είναι ο Νικόλαος ο Καπτανής, είναι ο Στρατής ο Πέτρου. Αυτοί είμαστε. Και μία τελευταία ερώτηση, μιας και ξέρουμε ότι έχετε αναλάβει πολλές υποθέσεις ότι έχει να κάνει με τον δρόμο Καλόνης Ιδρύου. Ναι, για την απαλωτρίωση. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα, ποια είναι η τελευταία εξέλιξη? Η τελευταία εξέλιξη, έχουμε δικάσει την αναγνώριση δικαιούχων, την οριστική τιμή μονάδος, ιδιαίτερες αποζημιώσεις στις 22 Σεπτεμβρίου, δικάσαμε το 2021. Ενώπιον του τριμελού εφετείου Βορείου Αιγαίου. Αναμένουμε από τότε την απόφαση. Συνήθως χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα, 8-9 μηνών από την ημέρα που συζητείται η υπόθεση. Και ευελπιστούμε ότι ο δικαστής θα δει το πρόβλημα που υπάρχει και θα αποζημιωθούν όπως πρέπει. Όταν βγει η απόφαση, ναι. Και πέρα, πόσο διάστημα χρειάζεται προκειμένου να πιστωθούν τα χρήματα στους δικαιούχους, γιατί είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ κόσμο? Τώρα αυτό κατά μέσο όρο μπορώ να σας πω μόνο, περίπου γύρω στο εξάμηνο, περίπου 6 μήνες για να πιστωθούν τα χρήματα και μετά να γίνει, πάλι υπάρχει μια διαδικασία μέσω Ταμείου Παρακαταθηκών που ακολουθείται, αλλά περίπου γύρω στους 6 μήνες χρειάζεται.